κάνουμε αύριο, μας πέσανε τα δυο μας. Είναι το κομμάτι το οποίο θα δώσει μια άλλη όψη γενικά για την πόλη, γιατί όπως καταλαβαίνετε μια πόλη κλείνει και τις εισόδους. Σκοπό μας είναι να συνδέσουμε την εισόδο αυτή με τον κόβο της Ξηριώτισσας, ένα έργο το οποίο γίνει από την περιφέρεια του περασμένου χρονικού διάστημα. Ήρθαμε εδώ σήμερα να δούμε την πρόοδο των έργων. Έχουμε ένα χρόνο περαίωσης Φλεβάρι. Ελπίζουμε μέχρι και την άνοιξη να έχουμε να έχει παραδοθεί το έργο αυτό. Αφορά κατασκευή πεζοδρομίου που λείπουν από την περιοχή, ηλεκτροφωτισμός και οδοστοσία σε κάποια σημεία τα οποία το οδόστομα είναι σε κακή κατάσταση. Όπως και ηλεκτροφωτισμό, όπως σας είπα. Και σκοπός μας είναι να δώσουμε μία άλλη όψη στην ανατολική είσοδο της πόλης, στην πόλη όπως πρέπει. Για την Λαμία, η οποία είναι και η έδρα της περιφέρειάς μας και η προτάξης της δημοσιότητας. Βρισκόμαστε σήμερα στην ανατολική είσοδο του Δήμου μας, ένα έργο το οποίο έχει ξεκινήσει περίπου 2 χρόνια. Καθυστερήσεις θα έλεγα αρκετές. Ήρθαμε εδώ με τον Δήμαρχο να δούμε την πορεία των έργων και να δώσουμε, αν θέλετε, μια πίεση, να κάνουμε μια πίεση στους υπευθύνους του έργου και στους εργολάβους για να μπορέσουμε τελικά να δώσουμε στους πολίτες μας αυτό που πραγματικά τους ανήκει. Πρόκειται για ένα έργο 2.000 μέτρων περίπου, 6.000 τετραγωνικά μέτρα πεζοδρομήσεις, ηλεκτροφωτισμός και βεβαίως προγραμματίσουμε ήδη, αφού τελειώσουμε άμεσα αυτό που κανονικά θα πρέπει να παραδοθεί τέλος Φεβρουαρίου. Εάν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, θεωρώ ότι επειδή πλέον θα είμαστε σε συνεχή έλεγχο για την παράδοση, θεωρώ ότι πιθανότατα καταφέρουμε. Πάντως έχουν υπάρξει πολλές καθυστερήσεις και οι κάτοικοι διαμαρτύρονται. Το γνωρίζουμε αυτό, γι' αυτό και πλέον ήρθαμε ήδη εδώ για να πιέσουμε και να φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και για τους δημότες και για εμάς, γιατί το έργο αυτό έχει καθυστερήσει. Από εκεί και πέρα προγραμματίσουμε ένα δεύτερο έργο το οποίο θα ξεκινήσει από τα φανάρια εδώ που κατεβαίναμε για Ροδίτσα μέχρι τον κόπο της Ξηριώτισσας. Θα συνεχίσουμε μια αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης προς την πλευρά της Ροδίτσας. Θεωρώ ότι αφού τελειώσαμε το έργο, το οποίο όπως βλέπετε είμαστε σε φάση έντασης από απόψεως εργασιών, θα προχωρήσουμε τα υπόλοιπα. Θα πιέσουμε και πιστεύω ότι αυτή τη φορά θα δικαιώσουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μας επέλεξαν να είμαστε εδώ στη Δημοτική Αρχή για να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα.